Και όπως όλα δείχνουν, κυρίες και κύριοι, έχουν πέσει τίτλοι τέλους στην ευρεία συνένεση μετά τον χθεσινό ευνηδιασμό της κυβέρνησης δια της Υπουργού Εσωτερικών της Νίκης Κεραμέως. Βλέπουμε τον Στέφανο Σίσκο, διότι πλέον έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο για το νομοσχέδιο συνολικά για την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές μετά από αυτήν την τροπολογία για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς, Εύα, αυτό συνέβη, όπως είπες και εσύ, από τη στιγμή που προστέθηκε και το θέμα των εθνικών εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θα ψηφίσει πλέον ούτε την μεταρρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, εκτός κι αν υιοθετηθούν οι τροπολογίες που κατέθεσε. Και το ΠΑΣΟΚ ζητά να αποσυρθεί η τροπολογία για τις εθνικές εκλογές, αλλά και προβάλλει ενστάσεις και ζητά να ισχύει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις η επιστολική ψήφο για τις εκλογές του εσωτερικού στις ευρωεκλογές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι που χρειάζονται για την τροπολογία που κατέθεσε χθες η Νίκη Κεραμέως. Ναι, γιατί δεν φτάνουν οι ψήφοι της κυβέρνησης 158 συν τους 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Χρειάζονται σίγουρα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσουμε τον αριθμό 200. Και του ΠΑΣΟΚ είναι αλλαγή εκλογικού συστήματος και γι' αυτό χρειάζεται ευρεία πλειοψηφία που αφορά τις εθνικές εκλογές. Αλλάζουν βέβαια και τα δεδομένα και για το συνολικά και για το νομοσχέδιο και το πώς θα ψηφιστεί αύριο Τετάρτη, που από ό,τι φαίνεται υπέρ του νομοσχεδίου θα ψηφίσουν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως και αυτοί της Πλεύσης Ελευθερίας. Τώρα να σου πω ότι μετά την ομιλία του είδαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πηγαδάκι στο Περιστήλιο με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Όταν τον ρωτήσαμε γιατί δεν είχε πει το ΠΑΣΟΚ όχι από την αρχή, από τις επιτροπές δηλαδή, από την Παρασκευή, μας είπε ότι σε προηγούμενο νομοσχέδιο στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει επιφύλαξη στην Επιτροπή, κατηγορήθηκε για αρνητισμό μέχρι να έρθει στην Ολομέλεια και τελικά είχε ψηφίσει θετικά το ΠΑΣΟΚ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είχε αποφασίσει ότι η γραμμή του ΠΑΣΟΚ ήταν να πει ναι επί της αρχής, να καταθέσει εμπρόθεσμα τη δική του τροπολογία που αφορά, όπως είπαμε, τους εκλογείς του εσωτερικού, να μπορούν να ψηφίζουν επιστολική ψήφο μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και στη συνέχεια να δει πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για να καταλήξει στο τι θα κάνει. Είναι πρόδειλο πως έχει πάει περίπατο η συνένεση για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές. Και το ερώτημα φυσικά παραμένει, επειδή παρεμβλήθη το θέμα της τροπολογίας για τις εθνικές εκλογές. Και βεβαίως το ερώτημα παραμένει γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε χτες να φέρει αυτή την τροπολογία ευνηδιαστικά, ευνηδιάζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς να γίνει καμία προηγούμενη διαβούλευση. Στέφανε Σίσκο, σε ευχαριστούμε πολύ.